Αυτό το μέτρο αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι μπήκαν σε αναστολή εργασίας, είτε εργαζόταν σε επιχειρήσεις οι οποίες αναστείλαν τη λειτουργία τους με απόφαση. Μας ακούτε? Εγώ. Ναι, ναι. Τώρα σας ακούμε, βεβαίως. Να το επαναλάβω. Βεβαίως, βεβαίως. Αν σας είναι εύκολο. Η έναρξη της κατάθεσης των 800 ευρώ αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν σε επιχειρήσεις και μπήκαν σε αναστολή συμβάσεων, οι οποίες επιχειρήσεις είτε αναστείλαν τη λειτουργία τους με απόφαση της κυβέρνησης, είτε μπήκαν αργότερα στους ΚΑΔ δραστηριοτήτων οι οποίες πλήττονται από την κρίση. Ναι. Οι αιτήσεις, να μην ανησυχούν οι εργαζόμενοι, σε πρώτη φάση θα κατατεθούν τα χρήματα για όσους υποβάλλαν σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ από 1 Απριλίου μέχρι και 10 Απριλίου. Και φυσικά κάναν τις αντίστοιχες διορθώσεις 11 με 13 του μηνός όπως προέβλεπε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Για όσους δεν προλάβανε να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις τους, θα υπάρξει δεύτερο κύμα καταθέσεων και τρίτο κύμα καταθέσεων. Απλά θα είναι θέμα ημερών. Δηλαδή το πρώτο κύμα θα προλάβει να πάρει τα χρήματά του πριν το Πάσχα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το δεύτερο κύμα θα πάει αμέσως μετά το Πάσχα. Σωστό. Και το θέμα του ενοικίου, συνεχίζονται το ενοίκιο της... είναι, ναι. Το ενοίκιο είναι ένα ζητούμενο το οποίο μπήκε τώρα. Ναι, μεν ίσχυε για τους εργαζόμενους για τους οποίους είχε γίνει αναστολή συμβάσεων και εργαζόταν σε επιχειρήσεις που είχαν γίνει αναστολή λειτουργίας. Οπότε το ξέραμε από πριν και με την υποβολή της αρχικής αίτησης κάναμε και την υποβολή για μείωση του ενοικίου κατά 40%. Στη συνέχεια προέκυψε μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου και συμπεριέλαβε και αυτούς οι οποίοι εργαζόταν σε επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Ναι. Οπότε αυτοί θα αναγκαστούν να κάνουν ξανά αίτηση. Δεν θα επηρεάσει η αίτησή του την αρχική κατάθεση των 800 ευρώ, αλλά θα αναγκαστούν να κάνουν αίτηση για να δηλώσουν πάλι τη μείωση του ενοικίου κατά 40%. Είναι μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, προκύπτουν καινούργια δεδομένα. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, είμαστε και εμείς αλογιστές, αλλά και όλοι σε μια εγρήγορση. Η ενημέρωση είναι καταρρυπτής. Πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου μας μπερδεύουν αντί να μας ειδοποιήσουν. Και σαφώς θα υπάρξουν και κάποια θέματα διαδικαστικά.